Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα, εύχομαι σε όλους. Εκπομπή μπιπ, εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο, εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση του zoogla.gr. Τώρα, μέχρι τις 4.30 μείνετε συντονισμένοι και έχουμε να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Θα δούμε και φωτογραφίες, αυτοκίνητα που είναι να βγουν στην κυκλοφορία, αυτοκίνητα που είναι να τα δούμε όσο νούπε και στην ελληνική αγορά. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε φορά εδώ στην εκπομπή μας, και μεταφερόμαστε απευθείας στην πλατεία Συντάγματος. Ζωντανή εικόνα είναι αυτή η οποία λαμβάνεται στους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές. Και όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, οι δρόμοι γύρω πέριξε από την πλατεία Συντάγματος δεν έχουν και πάρα πολύ κίνηση. Εγώ θα ήθελα να σε και το κόκκινο το λεωφορείο, όπως βλέπετε το τουριστικό, να είσαι τώρα ραχτός και χάι και να βλέπεις χωρίς άγχος και χαλαρά τα ωραία μέρη της Αθήνας. Αυτά όσον αφορά την πλατεία Συντάγματος, και πάμε στην λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης, εκεί που βρίσκεται και το κολέγιο, να δούμε τι κίνηση έχει αυτή την ώρα που μιλάμε. 4:12 πρώτα λεπτά. Το βλέπετε άλλωστε και αυτή τη στιγμή στους δέκτες σας. Η κίνηση είναι πολύ περιορισμένη. Η αριστερή πλευρά, όπως μπορείτε να δείτε, είναι τα οχήματα που κατευθύνονται προς τα βόρεια προάστια. Η δεξιά πλευρά, τα οχήματα τα οποία, φίλες και φίλοι, κατευθύνονται προς την Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Τίποτα. Νέκρα που λέμε. Νέκρα που να φτάσει και ο 15 Αύγουστος. Και πάμε να δούμε τι γίνεται έξω από τα γραφεία. Εδώ που είναι τα γραφεία του Zoogla.gr και της διαδικτυακής τηλεόρασης του Zoogla. 17ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Ζωντανή εικόνα αυτή που βλέπετε η δεξιά πλευρά. Είναι η πλευρά που τα οχήματα φεύγουν από την Αθήνα. Bye bye. Δηλαδή κατευθύνονται, άμα θέλετε, και προς τα βόρεια προάστια ή πάνε διακοπές οι άνθρωποι. Η αριστερή πλευρά, τα οχήματα που εισέρχονται στην Αθήνα. Πολύ περιορισμένη η κίνηση και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Λίγο αυξημένη θα είναι την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Καλό μήνα, σας είπα! Καλό μήνα, μην ξεχνάμε, 1η Αυγούστου, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Όσα περισσότερα μπάνια μπορείτε να κάνετε, όσα περισσότερα μπλουμ, να πάτε να τα κάνετε λίγο έτσι να σας φύγουν τα προβλήματα, όσο μπορούν φυσικά να σας φύγουν, γιατί είναι και ψυχολογικό το κομμάτι, πέρα του όλου του υπόλοιπου, είναι και η ψυχολογία, ρε παιδί μου, που έχουμε. Τουλάχιστον έχουμε μια καλή ψυχολογία, υγεία να έχουμε και κάπως να τη βολέψουμε. Να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας όμως, τα αυτοκινητιστικά, και θα ξεκινήσω με τη μάρκα Renault. Πάμε να δούμε δύο φωτογραφίες από το νέο ολοκένουργιο Renault Captur, φίλες και φίλοι. Τι είναι αυτό, άμα δεν το ξέρετε, είναι το νέο SUV, το νέο, αν μπορείτε να πείτε, και crossover, το νέο όχημα ελευθέρου χρόνου της μάρκας Renault. Και εδώ είναι μια φωτογραφία που δεν θα τη δείτε πουθενά αλλού παρά μόνο σε εμάς και φυσικά στο zoogla.gr. Είναι ένα από τα πρώτα δύο, αν δεν κάνω λάθος, έχουν έρθει στην Ελλάδα. Την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Και αυτό είναι το ένα εκ των δύο Renault Captur που βρίσκονται στον τελωνιακό χώρο. Γι' αυτό σας είπα, δεν θα το δείτε πουθενά ούτε σε καμία αντιπροσωπεία. Μόνο σε φυλάδιο το βλέπετε εδώ πέρα. Ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι διαθέσιμο, ακούστε τώρα, άκουσον, ακόμα και με κινητήρα 900 κυβικών εκατοστών. Καλά ακούσατε. 900 κυβικά εκατοστά θα κυκλοφορεί στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Είναι ο νέος εξελιγμένος κινητήρας της Renault. Όσοι τον έχετε οδηγήσει, θα έχετε διαπιστώσει ότι αυτός ο κινητήρας αποκλείεται να είναι 900 κυβικά εκατοστά. Αν δεν στο πούν, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Και έχει ένα θετικό, ότι έχει και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Δηλαδή, επιδόσεις από ένα 1600, κατανάλωση από ένα χιλιαράκι. Κατανάλωση 4,9 λίτρα δίνει το εργοστάσιο. Βέβαια, θα υπάρχουν και άλλες εκδόσεις, 1,2, θα υπάρχει έκδοση 1,5 diesel και διάφορες υποδυνάμεις. Το βλέπετε πολύ όμορφο σχεδιαστικά, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο, ακούστε τώρα, από το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν τα αυτοκίνητα σε αντιπροσωπείες. Εμείς σας το δείχνουμε από τώρα, ρε παιδί μου, γιατί έτσι μας αρέσει. Τιμές δεν ξέρουμε, αλλά οι πληροφορίες του Zoogla.gr και οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο με αρχική τιμή, φίλες και φίλοι, κοντά στα 15.000 ευρώ. Ο Ανέστης μου λέει ότι είναι πολλά, όμως για ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν είναι πολλά. Αν κοιτάξουμε τον ανταγωνισμό, είναι η τιμή η οποία, αυτό μας λένε οι πληροφορίες, 15-15,5, δεν βρίσκεις αυτή την τιμή και με καλό εξοπλισμό, ειδικά σε αυτή την κατηγορία. Και είμαι σίγουρος ότι θα βγει μια πάρα πολύ καλή τιμή, γιατί η νέα
ελληνική εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Renault με την ονομασία Teo Ren, γιατί έχει περάσει τον όμιλο του Βασίλη του Θεοχαράκη η εισαγωγική εταιρεία, θέλει από Σεπτέμβριο να κάνει μπάσιμο, δυνατό μπάσιμο, και αυτό είναι αυτοκίνητο για να κάνεις μπάσιμο στην ελληνική αγορά και να σπάσεις ταμεία που λέμε. Και έχουμε δει και σε άλλες εποχές αυτοκίνητα του ομίλου να κάνουν πάταγο. Εγώ είμαι σίγουρος, για να πω την αλήθεια, ότι θα κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση, και αυτό το βλέπουμε και από το feedback γενικότερα που υπάρχει. Δεν υπάρχουν πολλοί αγοραστές, αλλά αυτοί οι αγοραστές που υπάρχουν το συζητούν. Πάμε τώρα, αφήνουμε τη μάρκα Renault, παραμένουμε όμως σε ένα όχημα ελευθερού χρόνου, ανεβαίνουμε όμως λίγο κατηγορία και πάμε στη μάρκα Porsche. Porsche, η οποία μας ετοιμάζει το καινούργιο της μοντέλο, το οποίο θα φέρει την ονομασία Macan, M-A-C-A-N. Πάμε να το δούμε και αυτό το αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο αυτή τη στιγμή εξελίσσεται. Είναι φωτογραφίες από το worldcarfans.com. Και φίλες και φίλοι, ένα αυτοκίνητο που η παραγωγή θα ξεκινήσει στα τέλη του έτους. Από αρχές του 2014 θα υπάρχουν σε διάφορες αγορές. Porsche Macan. Πάμε να δούμε και τις άλλες φωτογραφίες από άλλη οπτική γωνία. Το μικρό, σε εισαγωγικά, βάλει το SUV της μάρκας. Ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι διαθέσιμο, ακούστε, ακόμα και με κινητήρα 2.000 κυβικών εκατοστών. Νομίζω ότι στην κατηγορία του θα παίζει απίστευτη μπάλα. Η έκδοση αυτή που βλέπουμε είναι η έκδοση turbo με 300 plus ύπους. Είναι, γιατί εδώ βλέπετε και τις τέσσερις απολύξεις εξάτμισης στο πίσω μέρος. Πολύ ωραία σχεδίαση, εντυπωσιακό το αμάξωμα. Και νομίζω ότι ακόμα και στην Ελλάδα της κρίσης αυτό το αυτοκίνητο θα κάνει πολύ καλές πωλήσεις. Φανταστείτε το αμάξι αυτό μία πενταετία πριν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι όλοι θα το αγόραζαν, όλοι θα ήθελαν να αποκτήσουν μία Porsche Macan κινητήρας 2.000 κυβικά εκατοστά. Αυτό μήπως λέει και κάτι άλλο, ότι ίσως δούμε και κάποιο άλλο μοντέλο της μάρκας Porsche με κινητήρα 2.000 κυβικά εκατοστών. Ένα Roadster, παραδείγματος χάρη, μία Boxster με κινητήρα 2.000 κυβικά εκατοστά. Αναμένουμε, το αυτοκίνητο θα το δούμε σίγουρα και στην Ελλάδα. Οπότε είδατε και τις φωτογραφίες και πήρατε μία πολύ ωραία γεύση. Τώρα θα πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο μας έρχεται από τη Φόρμουλα 1. Ένα πολύ ιδιόμορφο βίντεο. Δείτε τώρα πώς μπορείς να δημιουργήσεις ήχους ωραίους μέσα από ένα μονοθέσιο της Red Bull Racing. Thank you.
Πω, τι μουσική βγάζουν οι άνθρωποι, ρε παιδί, άμα έχεις τρέλα. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα, γράφεις και μουσικό κομμάτι. Τώρα, επειδή όμως οι μοτοσυκλετιστές, οι μηχανόβοι, όλο κάνετε παράπονα, πάμε να δούμε ένα μηχανάκι πρωτότυπο. Και τι μηχανάκι σας έχω, φίλες και φίλοι, KTM Δούκας. Πρωτότυπος Δούκας, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στο Good Good Festival. Είναι το φεστιβάλ ταχύτητας, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στην Αγγλία. Πάμε να θαυμάσουμε αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό μηχανάκι. Όπου και εγώ θα πεις. Έτσι, στο τιμόνι της συγκεκριμένης KTM 1290 Super Duke R βρίσκεται, φίλες και φίλοι, πανίσχυρο αυτός ο Δούκας, όπως τον ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, ο Jeremy McWilliams, και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ανεβαίνει την ανηφορική διαδρομή του Good Good Festival, μήκους 1,16 μιλίων. Δείτε τώρα εδώ, ο άνθρωπος κάνει σούζες, κάνει το ένα, δείτε, απίστευτα πράγματα που στο συγκεκριμένο χώρο είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρεις. Γι' αυτό επέλεξαν και έναν κορυφαίο ανεβάτη. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι. Πήραμε μία γεύση πάρα πολύ ωραία, αλλά τώρα σας έχω ένα φανταστικό πραγματικά βίντεο. Ένα φανταστικό βίντεο που αφορά έναν κινητήρα της Porsche. Πάμε να δούμε πώς διαλύεται ένας παλιός κινητήρας 3,2 λίτρων. Για να δούμε. Φοβερό βίντεο, έτσι. Φοβερό βίντεο, να παίρνουμε και μία εικόνα του τι βρίσκεται κάτω από το καπό ενός αυτοκινήτου. Τι είναι αυτός ο κινητήρας, να το δούμε και λίγο εκ των
ESO, τι γίνεται μέσα στα εσόψυχα, μπορούμε να το πούμε, ενός αυτοκινήτου. Πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, πάμε να δούμε έτσι ένα βίντεο το οποίο λίγο θα μας τρομάξει. Αφορά τα τρακς, τα φορτηγά, ας πούμε, αλλά ατυχήματα. Πάμε να δούμε τι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή στους δρόμους. Με αυτά και με αυτά όμως, φίλες και φίλοι, η εκπομπή BBB έφτασε στο τέλος της. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην διαδικτυακή τηλεόραση του zoogla.gr. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με το Γιώργο Σπανουδάκη. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα και καλές βουτιές. Bye bye.